στον Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Να τον καλημερίσουμε. Κύριε Μηταράκη, καλημέρα. Ωραία, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε προβλήματα εκεί στη δομή στη Ριτσόνα. Έχουμε το πρώτο κρούσμα σε δομή φιλοξενίας, είναι στη Ριτσόνα. Προχτές βρέθηκε μια γυναίκα η οποία γέννησε σε νοσοκομείο στην Αθήνα να είναι θετική στον κοροναϊό. Έγινε ο πρώτος έλεγχος στο συγκάτοικό της στη δομή που είχε βγει προχτές αρνητικός. Αλλά τελικά ζητήσαμε χτες να γίνουν επιπλέον έλεγχοι. Πήγε ο ΕΟΔΗ και έκανε 63 τεστ, εκ των οποίων τα 20 βγήκαν θετικά. Αυτά τα θετικά αφορούν διαμένονται στη δομή. Όλοι οι έλεγχοι που έχουν γίνει μέχρι στιγμής σε προσωπικό της δομής είναι αρνητικοί. Άρα μιλάμε, μιλάμε στη Ριτσόνα ότι σήμερα έχουμε 20 κρούσματα εκδεδομένα σε ανθρώπους οι οποίοι μένουν εκεί. Προφανώς μπαίνουν σε καραντίνα όλοι τώρα, να καταλάβω. Μπαίνει σε καραντίνα από χτες το βράδυ με απόφαση δικιά μου σε συνεργασία με τον κύριο Χαρδαλιά και τον κύριο Αρκουμανέα του ΕΟΔΗ όλη η δομή. Ήδη η αστυνομία από το πρωί έχει αποκλείσει τη δομή και φροντίζουμε με κλιμάκιο του Υπουργείου που βρίσκεται ήδη εκεί να διανεμηθούν τρόφιμα, να ενισχυθεί η ασφάλεια, να ενισχυθεί η περίμετρος, ώστε για τις επόμενες 14 μέρες να μην υπάρχει καμία είσοδος ή καμία έξοδος από τη δομή. Βεβαιότατα και τα πρόσωπα τα οποία έχουν ήδη κρούσματα θα παρακολουθούν ιατρικά εντός δομής και αν κριθεί οτιδήποτε ότι είναι απαραίτητο θα γίνουν όλα τα απαραίτητα αυτά βήματα. Γιάννη. Εντάξει, σημαντική εξέλιξη αυτή, γιατί είχαν βγει πληροφορίες ότι μπορεί αυτή η γυναίκα να κόλλησε και στο Αλεξάνδρα και όχι εκεί στη συγκεκριμένη δομή. Άρα είναι και λίγο ανησυχητικό αυτό, αν θέλετε, κύριε Υπουργέ. Η εικόνα που έχετε σε σχέση με τις υπόλοιπες δομές της χώρας ποια είναι? Υπάρχουν κρούσματα, είναι ελεγχόμενη κατάσταση? Κάνετε τεστ, κάνετε ελέγχους? Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε 100.000 μετανάστες που φιλοξενούνται είτε σε δομές φιλοξενίας, είτε σε διαμερίσματα, είτε σε ξενοδοχεία. Είναι πλέον το 1% του πληθυσμού. Κατά συνέπεια είναι δεδομένο ότι θα έχουμε κρούσματα και στους μετανάστες που διαμένουν σε αυτές τις δομές. Εφαρμόζουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Από την 1η Μαρτίου έχουμε αποκλείσει από τις υπιστάμενες δομές των νησιών τις νέες αφίξεις, ώστε να μην υπάρχει εισαγωγή του ιού. Έχουμε προχωρήσει σε αυστηρά μέτρα περιορισμού της κίνησης. Έχουμε προχωρήσει σε τοποθέτηση υγειονομικών οικίσκων στις δομές, ώστε να μπορούν να γίνονται έλεγχοι σε όσους έχουν συμπτώματα και να περιορίζεται η κινητικότητα και παράλληλα να υπάρχει ένας χώρος καραντίνας. Και έχουμε προχωρήσει και στην ενημέρωση του διαμένοντων. Έχουμε ενισχύσει τα μέτρα καθαριότητας, έχουμε ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας. Από εκεί και πέρα είμαστε έτοιμοι με ειδικό σχέδιο οπουδήποτε υπάρξουν κρούσματα να ενισχύσουμε την προστασία και τη φύλαξη. Κύριε Μηταράκη, επειδή εσείς ξέρετε καλύτερα από κάθε άλλον, γιατί είστε από νησί, εκλέγεστε και σε νησί, την κατάσταση που επικρατεί στις δομές υγείας στα νησιά. Μιλάμε ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα, τα ξέρετε και εσείς αυτά. Αν υπάρξουν ομιγέννητο κρούσματα σε μια περιοχή όπως είναι η Μόρια, όπου ξέρουμε ότι μέσα στον καταβλισμό, γιατί καταβλισμός είναι, δεν είναι δομή αυτό το πράγμα, οι συνθήκες είναι άθλιες. Οι δομές υγείας στο νησί μπορούν να ανταποκριθούν σε μια εκρηκτική κατάσταση που μπορεί να δημιουργηθεί και πιθανότατα να μεταφερθεί και στους κατοίκους των νησιών αυτή η κατάσταση? Με τον περιορισμό της κυκλοφορίας απομονώνουμε τις δομές από την τοπική κοινωνία και ο κίνδυνος είναι και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή και ή από τη δομή μπορεί να πάει στην τοπική κοινωνία, αλλά περισσότερο, πιο πιθανό είναι από αυτούς που ταξιδεύουν και βρίσκονται εκτός δομής να το μεταφέρουν εντός δομής. Γιατί αφού δεν έχουμε νέες αφίξεις στη δομή, αντιλαμβάνομαι και είναι δεδομένο ότι οι συνθήκες διαβίωσης δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι και γι' αυτό από τον Νοέμβριο έχουμε πει ότι είναι στόχος μας η αντικατάσταση αυτών των δομών, το κλείσιμο των ανοιχτών δομών και η μετατροπή τους σε κλειστές που θα έχουν τις συνθήκες υγιεινής. Αλλά μην πάμε τώρα στο τι συνέβη τις προηγούμενες εβδομάδες, τα ξέρουμε όλοι. Έχουμε βρεθεί αυτή τη στιγμή με αυτές τις δομές. Ζητήσαμε από τους Δήμους τη βοήθειά τους για να υπάρξει ένας χώρος καραντίνας για τις νέες αφίξεις. Και ζητήσαμε επίσης αν υπάρχουν ξενοδοχεία που μπορεί να μισθωθούν για να βγουν από τις δομές οι πιο ευάλωτοι. Θέλω να σας πω ότι πλην εξαιρέσεων, η συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε να είναι για την προστασία και των δομών, αλλά πιο σημαντικό για αυτούς, της δικής τους τοπικής κοινωνίας. Γιατί υπάρχουν δήμοι οι οποίοι δεν μας βοηθάνε να δημιουργήσουμε χώρους καραντίνας και έρχονται με ανεδαφικές ιδέες να νοικιάσουμε κρουαζερόπλια και να τα δέσουμε στα λιμάνια για αν έρθουν 5-10 άνθρωποι να τους βάλουμε σε κρουαζερόπλιο. Σε ποιους αναφέρεστε, κύριε Υπουργέ? Χρειάζεται μια σοβαρότητα αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται ευθυνοφοβία και λαϊκισμός. Χρειάζεται και τοπικές κοινωνίες
οι Δήμοι να ανταποκριθούν σε μια δύσκολη κατάσταση. Το αναγνωρίζω ότι δεν είναι συνηθισμένα αυτά που δούμε, αλλά η κυβέρνηση με αποφασιστικότητα και στο μεταναστευτικό και στο θέμα δημόσιας υγείας παίρνει ό,τι απαραίτητο μέτρο χρειάζεται για την προστασία του πληθυσμού. Γιάννη. Φαντάζομαι θα έχετε παραδείγματα να μας πείτε, γιατί αναφέρεστε σε κάποιους συγκεκριμένους. Διάβαζε μια συνέντευξή σας που λέγατε ότι κάποιοι εκεί στα νησιά αντιμετωπίζουν το θέμα της προστασίας με υπευθυνότητα και άλλοι με λαϊκισμό. Ποιοι είναι αυτοί δηλαδή με τους οποίους εσείς έρχεστε σε καθημερινή επικοινωνία και συνεννόηση και αρνούνται να προβούν σε αυτά τα μέτρα προστασίας και των κατοίκων τους, αλλά και των υπολείπων οι οποίοι φιλοξενούνται εκεί? Να αποφύγω να σας δώσω ένα κατάλογο αυτών που βοηθήσαν περισσότερο με αυτούς που δεν βοηθήσαν. Το έχουν κάνει οι ίδιοι οι ανακοινώσεις των Δήμων, οι Δήμοι οι οποίοι προτείνανε χώρους καραντίνας και ήδη ετοιμάζονται. Άρα η δικιά τους περιοχή, σε περίπτωση που έχουμε μια άφηξη από την Τουρκία, είναι προστατευμένη, ξέρουμε τι θα κάνουμε, έχουμε ακριβές σχέδιο και υπάρχουν περιοχές οι οποίες αρνούνται να καταλάβουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Τα προβλήματα δεν λύνονται με ψηφίσματα και αποφάσεις, λύνονται με ουσιαστικές ενέργειες. Κύριε Μηταράκη, νομίζω ότι είναι φανερό ποιοι Δήμοι βοηθήσαν και ποιοι Δήμοι νομίζουν ότι απλώς θα πετάξουν τον μπαλάκι πιο εκεί. Να ρωτήσω κάτι. Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης και αποσυμβόρησης των νησιών προφανώς πάει πίσω τώρα, έτσι? Είχαμε πει ότι θα κάνουμε 10.000 μετακινήσεις το πρώτο τρίμηνο. Τις κάναμε. Απορροφήσαμε τις υψηλές ροές του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου και στα τέλη Μαρτίου έχουμε μία μείωση των διαμένων στα νησιά σε σχέση με 31 Δεκεμβρίου. Έχουμε ήδη ανακοινώσει 5.000 εθελοντικές μετακινήσεις στο δεύτερο τρίμηνο και εργαζόμαστε σε ένα πολλαπλάσιο πρόγραμμα. Έχουμε ήδη ανακοινώσει τη δημιουργία 21.000 θέσεων στο πρόγραμμα Εστία, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια πολύ ουσιαστική αποσυμφόρηση των νησιών μέσα στο 2020. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι ο Απρίλιος και ένα μέρος του Μαΐου είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνουν οι οποιοδήποτε μετακινήσεις για λόγους δημόσιας υγείας. Προφανώς, Γιάννη. Οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί στις δομές και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, τους παρέχεται όλα τα μέτρα, τα μέσα αυτοπροστασίας, είναι διασφαλισμένοι? Παρέχουμε μέσα αυτοπροστασίας και έχουμε παραγγείλει και πολύ περισσότερα για να διανέμονται συστηματικά στις δομές. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε περιορίσει και το προσωπικό που εργάζεται εκεί. Παραδείγματος χάρη, τα γραφεία ασύλου έχουν κλείσει. Έχουμε σταματήσει τις συνεντεύξεις ασύλου από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η κρίση δημόσιας υγείας, ώστε να περιορίσουμε στο ελάχιστο την επαφή αυτών των οποίων εργάζονται στις δομές με αυτούς που διαμένουν. Για την προστασία, ειδικά αυτών που διαμένουν μέσα στις δομές. Κύριε Μηταράκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.